Φίλες και φίλοι του NBA Action, καλό σας βράδυ. Κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με την παρουσίαση της Midwest. Όμως, μπορεί κανείς να γνωρίσει τα τόσες αγνώσεις ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα που μας έχουν κατακλείσει? Όπως αυτό. Και όπως βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ζημιές. Κινηματογράφος και NBA. Φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση. Μόνο φαινομενικά όμως. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, και τα δύο ανήκουν στη show business, όπως επίσης και στα δύο μπορούμε να δούμε πράγματα πέρα από τη φαντασία μας. Από αυτή τη εβδομάδα λοιπόν και κάθε εβδομάδα θα σας παρουσιάζουμε ένα φιλμ και τις αντιστοιχίες του με το NBA. Η αρχή γίνεται με την ημέρα της ανεξαρτησίας. Όταν ακούτε για εξωγήινους σε μια κομπή του NBA, σίγουρα το μυαλό σας πηγαίνει σε μερικές από τις εξωπραγματικές φάσεις που μας προσφέρουν ο Τζόρνταν και η συναυτό. Γιατί το να νικά στον νόμο της βαρύτητας, πάνω στον οποίο στηρίζονται όλοι οι φυσικοί νόμοι, μονογήινο δεν είναι. Απολαύστε λοιπόν την εισβολή των εξωγήινων του NBA μαζί με μια πραγματική, μάλλον φανταστική εισβολή αληθινών εξωγήινων κινηματογραφημένη από το Hollywood. Έφτασε λοιπόν η ώρα για την παρουσίαση της Δύσης. Πάλι της Δύσης. Δεν την κάναμε αυτή την περασμένη εβδομάδα. Την Pacific, όχι Midwest. Pacific, Midwest. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει δύο ειδήσει. Αποφάσισε. Ή τις ειδήσεις θα πούμε ή τη Midwest. Αυτό και αν είναι αντίπαλο δέος για τους Chicago Bulls. Τρεις από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών στην ίδια ομάδα. Δηλαδή ο Λάζον Τρέξερ και Μπάρκλες στους Houston Rockets. Looking at the talent on that team now, the expectation of course is always the same. It's to win the championship. Ο Σερ Τσάρλς λοιπόν θα έχει δύο χρόνια μπροστά του για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο που λέγεται πρωτάθλημα στο NBA. Αν δεν τα καταφέρει και τώρα, τότε μάλλον θα ασχοληθεί πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος με την πολιτική. Hopefully we can go out and play hard and let the chips fall where they may. I think this club certainly has a lot of potential to be the best team in the NBA. Τα προβλήματα των Rockets είναι δύο. Πρώτον, ότι κανένας από τους τρεις superstars τους δεν περνάει την πρώτη του νεότητα. Και δεύτερον, η έλλειψη ικανού και έμπειρου playmaker από τη στιγμή που ο Brett Price θα μείνει αρκετούς μήνες εκτός λόγω τραυματισμού. Θα τα καταφέρουν? Το δίδυμο του κοντού και του ψηλού πρέπει επιτέλους να ληστέψει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Ο Τζον Στόκτον με τον Καρλ Μαλόν θέλουν να σταματήσουν να βλέπουν εφιάλτες και να πανηγυρίσουν αγκαλιά ένα πρωτάθλημα που τόσο πολύ τους λείπει. Συμπαραστάτη τους, ένας έμπειρος γκάρ, ο Τζεφ Χόνατσεκ, που πάντως αναγνωρίζει τις δυσκολίες που θα βρεθούν στο διάβα των Τζαζ. This year I think the league is going to be a little bit tough for teams that have improved and we should be you know, the same team if not better. Το Delta Center πρέπει να μοιάζει απόρριτο λοιπόν και όταν με το καλό θα play-off βαλό με το Stockton πρέπει να υπερβάλλουν εαυτούς για να φτάσει η Utah τουλάχιστον στο τελικό της Δύσης. Αν γίνει αυτό, τότε όλα γίνονται. Ο ναύαρχος David Robinson, αν και τραυματίας προς το παρόν, θα οδηγήσει και φέτος το καράβι των San Antonio Spurs. We were disappointed by the way last year ended, but we feel we've improved the team. We feel our continuity and keeping our chemistry together is going to be what gets us over. Πέρσι οι Spurs σταμάτησαν στην πρώτη θέση της Midwest και αποκλείστηκαν από τη Utah Jazz στα ημιτελικά της Δύσης. Δύο είναι οι σημαντικότερες μεταγραφές τους. Καταρχήν ήρθε από τους Rockets ο Vernon Maxwell και δεύτερον ο γνωστός μας από την περσινή του θητεία στον Παναθηναϊκό Dominique Wilkins στην τελευταία ίσως σεζόν του στο NBA. You know, this team is a veteran group. It's full of character. It's got great leadership. These guys are special and I think if we stay healthy we'll be right in the thick of things again.
Η περσινή χαμηλή πτήση των Dallas Mavericks στο μαγικό κόσμο του NBA ανάγκασε τους διοικούντες στην ομάδα να επαναπροσδιορίσουν τα σχέδιά τους. Πρώτη κίνηση, η πρόσληψη νέου προπονητή. Ο μέχρι πέρσι βοηθός του Phil Jackson του Chicago, Jim Clemons, ανέλαβε τα προπονητικά ενία στους Mavericks και το πρώτο του μέλημα ήταν πώς θα γεφυρώσει το χάσμα που χώριζε τα δύο αστέρια της ομάδας, Jason Kidd και Jim Jackson. Το πάτρεμα τελικά έγινε και τα χαμόγελα επέστρεψαν στη Reunion Arena. My message to them and to those who want to don this uniform is that success for one has to mean success for all. Στο ρόστερ των Dallas προσθέθηκαν τα ονόματα των ψηλών Μοντρός, Γκάτλιν, Walker και Miller, γεγονός που καθιστά πανίσχυρη τη front line του Clemons. Και αν σε όλους αυτούς προσθέσουμε και την επιστροφή του τραυματία Jamal Mashburn, τα όνειρα των Dallas για πρόκριση στα playoff μπορεί και να γίνουν πραγματικότητα. He's communicating very well with our basketball team, and you know, I think guys really, really understand what he's trying to get across to them. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τις υπόλοιπες ομάδες της Midwest. Μια στιγμή. Αγωνίστηκα σκληρά όλο το καλοκαίρι για να μάθω τις ομάδες του NBA. Δώσε μου επιτέλους μια ευκαιρία. Ωραία, πες τις υπόλοιπες ομάδες της Midwest. Α, όχι, θα τις πω με τη σειρά που ξέρω εγώ. Αλφαβητικά. Λοιπόν, Ατλάντα. Δεν είναι στο Midwest. Τέλος πάντων. Α, Αϊόβα. Δεν είναι στο NBA. Α, Άστα. Άστα. Οι 50 νίκες είναι εφικτός στόχος για την παρέα του Αντώνιο Μακντάιες, του μελλοντικού αστέρα των Denver Nuggets. For me, I think I love the game and I'm trying to learn more about the game just to play well and be on All-Star one day and help the Denver Nuggets the best way I can. Η πρόκληση στα play-off είναι λοιπόν ο αντικειμενικός στόχος για τους Denver Nuggets του Bernie Bickerstaff, που είδε τον άσο της ομάδας, τον Μουτόμπο, να παίρνει μεταγραφή για άλλη ομάδα. Έφυγαν όμως και οι Ραούφ, Μακλέιν, Ρόουζ και Williams, δυσκολεύοντας το έργο του προπονητή. Το υλικό των Nuggets είναι καλό, ο πάγκος είναι πλήρης, δεν είναι όμως η σπουδαία ομάδα. Προπονητής είναι ο Bernie Bickerstaff για τρίτη χρονιά. Οι Minnesota Timberwolves ξεκινούν τη σεζόν με περίσσια αισιοδοξία. Γιατί? Αφενός μεν πέρυσι είχαν βρεθεί στα χαμηλότερα σκαλιά του πρωταθλήματος αφού δεν έφτασαν ούτε στα play-off, άρα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα. Αφετέρου, δύο νέα παιδιά με φόντα σύντομα να γίνουν All-Stars κοσμούν το ρόστερ τους. I think we need to come in and work as hard as we can as a team, just to come in and try to improve from last. Μαζί με τον Garnett, ο Tom Gugliotta είναι εγγύηση στην άμυνα, ενώ μεγάλη βοήθεια αναμένεται να προσφέρουν δύο γνωστοί στους Έλληνες φιλάθλους center, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς και ο Ντιν Γκάρετ. Ο Αυστραλός Σέιν Χιλ, εξαιρετικός σούτερ τριπώντων, ενισχύει σημαντικά την επίθεση, ενώ ο παίκτης κλειδί είναι ο ρούκι Στέφον Μάρμπερι. I like making other players better. I like making players show the abilities that they have. Μπορεί φέτος να μην έχουν πολύ καλύτερη τύχη από την περσινή. Τι λέτε όμως, το μέλλον των Timberwolves δεν διαγράφεται βίωνο? They're going to be two very exciting players. Two players that will add a lot not only to our team but also to the league. And the people here in Minnesota are very excited about the future mainly because of those two players. Τα αστεία τελείωσαν, λένε φέτος οι Vancouver Grizzlies. Όσο παίξατε, παίξατε. Πέρυσι ήταν η πρώτη μας χρονιά στο πανηγύρι του NBA και ως αθώες αρκούδες μας περιφέρατε από ήττα σε ήττα, 67 συνολικά, ρεκόρ για το πρωτάθλημα. Ως εδώ και μη παρέκει όμως. Καιρός να δείξουμε ότι έχουμε και νύχια. Γι' αυτό ακριβώς πήραμε το νούμερο 3 στα draft, το Σαρίφ Αμπντούρ Ραχίμ. With development and a little bit of hard work on his part, I think he's going to be a very fine player in our league. Εκτός από τον Ραχίμ, όμως, ήρθαν οι guard Lee Mayberry και Anthony Piller, οι forward Pete Chilcutt και Roy Rogers. Όσο για center, η θέση είναι κατηλημένη από τον Brian Big Country Reeves. We're definitely a better team than what we were last year. You know, we improved ourselves over the summer. We got some real good players, you know, we got some consistent outside scoring, we got some players who can score on the inside, so you know, this definitely is going to be an improvement. Αισιοδοξία λοιπόν. Συγκρατημένη εννοείται, μην περιμένουμε και φοβερά πράγματα, αλλά πάντως αισιοδοξία. Είναι ένας πληθωρικός ολοκληρωμένος παίκτης, μόλις τα 29 του, αποφάσισε να αφήσει το φυσικό του κόσμο, το NBA, για να έρθει στην Ευρώπη. Είναι ο Willie Anderson στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη για το NBA. Hi, my name is Willie Anderson. I'm 29 years old from Atlanta, Georgia. Played basketball at the University of Georgia.
Played 7 years with the San Antonio Spurs, 1 year with Toronto, 1 year with New York Knicks. This season is birthday season. Which team do you believe that is the favorite for this title? Anytime you have Michael Jordan on your team, you got to be the favorite. I think Chicago is in position to win another championship. Oh, I think Houston has the best chance at dethroning Chicago. You know, anytime you get a quality player like Charles Barkley on your team, it's going to be a plus, you know. So I look for Houston and Chicago to be in the final. $30 million for Michael Jordan, do you believe that it's too much? No, Michael Jordan worth $100 million for a year. You know, he's done everything that a basketball player could possibly do. You know, he earned the money that he's making. Do you believe that he's the best in the history? Oh, yes, no doubt about it. You know, no player ever in history has dominated the game the way he has. You know, he's done it against better players, you know, like a Magic Johnson, a Larry Bird, Charles Barkley, Clyde Drexler. You know, he's proven himself with the best. European players that are playing are excellent players. You know, the players deserve to be there. They're quality players, and you know, like Tony Gladi. I mean, I even had a chance to play with John Tabak, from Croatia. I mean, he was an excellent player. There's a lot of great players here. You know, there's a player on my team right now, Dragan Tolic, who can play in the NBA. You believe that he can go now in the NBA and play? And at Chicago, which team chose him in the draft? Oh, yes, no doubt. He can go there and play. And only problem with going there, you know, he have to play behind Dennis Rodman. But as soon as Dennis retire, he could be a starter. Other players in your team who can play there? Sigalas has a good chance of playing. Franco Nakic has a good chance of playing there. New York Knicks want to take Sigalas there. Do you believe that he can play in a team where there is Allen Houston, John Starks, Chris Childs? Oh, yes. He's tough. You know, he has that New York mentality. He's a warrior. He goes out, plays defense. He plays hard. And that's the type of team New York has. They have that type of players where they like to fight. They're going to fight their opponents. And he's that type of player. He'll fit in great there. If you had to give an advice, just one advice, to a player who goes there, for example, Dragan Tarlas, what would you tell him? To go in and play hard. If you go in and play hard every night, good things going to happen. If you go on the court and you take a break, that's when bad things happen. Whenever you step between the lines in the NBA, you got to play hard because every player out there is a very good player. If you had to choose one player of the NBA to take him here for your partner, whom would you choose? Well, I would choose my brother. You know, I would take my brother and come here and play. You know, I always dreamed of playing with my brother on the same team instead of playing against him. You may say it to Mr. Ivkovic to take him here next year. No, well, I don't know about next year. You know, the NBA was pretty upset when I came here to play this year. You know, they wanted me to stay in the league, and I just wanted to change to come here to play. But, you know, they was pretty upset. A lot of teams got mad that I came over here and played, but that's okay. You know, I told them I just want to get away from the NBA for a while and come over here and have a good time and play basketball. If I go back, when I go back, you know, it's going to be with a team that has a chance at winning the NBA title. You know, there's a lot of teams out there that, you know, needs a quality player, that needs someone that's going to help with the scoring and defense. Best European basketball player you ever seen played? Sabonis, the greatest. He's having a great year in Portland. Played against him in 1988 in the Olympics in Seoul. He beat us. You know, he was great. He's probably the best player ever in Europe. Say to the fans here in Greece, please stop throwing those coins. But the Olympiacos fans, thanks for your support. We're going to bring another championship home for you.
Με το χέρι στην καρδιά, γιατί πιστεύεις ότι βρίσκεσαι σε αυτήν την εκπομπή? Καλά, αυτονόητο είναι, γιατί είναι όμορφος. Εντάξει, έχεις περισσότερες γνώσεις, αλλά πάντα χρειάζεται να είσαι. Καλά. Ας τα αφήσουμε αυτά, να πάμε καλύτερους 50 καλύτερους παίκτες που έμειναν στην ιστορία χάρη στην αξία τους. Θες να πεις τίποτα, ρε φίλε? Είναι γνωστό ότι είσαι ποιος ο διευθυντής. Εγώ? Αυτά είναι χαμερπή ψέματα και αισχρές κοφαντίες. Και αν πεις έστω και μια κουβέντα παραπάνω, θα έχεις να κάνεις με το θείο μου, 107 δαχτυλίδια πρωταθλητών, 447 συμμετοχές σε All-Star Game, 49 MVP, 17 βραβεία ρούκι της χρονιάς, 36 τίτλοι πρώτου σκόρερ, 923.791 πόντι και 410.327 rebound. Αυτή είναι η ιστορία των 50 καλύτερων παιχτών όλων των εποχών στο NBA με αριθμούς. Ο David Stern τους ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη με όλη την επισημότητα που τέργεζε στην περίπτωση και αφού πρώτα ένα εκλεκτό πάνελ από δημοσιογράφους, προπονητές και παίκτες είχαν ψηφίσει τους 50 κορυφαίους όλων των εποχών χωρίς να υπολογίζουν τη θέση που έπαιζαν και χωρίς αριθμητική κατάταξη. Σε 50 ονόματα γραμμένη ιστορία 50 χρόνων αναμνήσεων. Από μυθικούς γκάρτ όπως ο Archibald, ο Fraser, ο Γκέρβιν, ο Πιτ Μάραβιτς, ο Τζέρι West και ο Magic Johnson, σε forward όπως ο Paul Arizin, ο Rick Barry, ο John Havlicek, ο Jerry Lucas, ο Larry Bird, μέχρι τους center γύρω από τους οποίους χτίστηκαν όλες οι μεγάλες ομάδες. Chamberlain, Jabbar, Moses Malone, Bill Walton. Ανάμεσα στους 50, 11 είναι ενεργεία τιμόμενοι. Jordan, Pippen, Drexler, Barkley, Ewing, Malone, Stockton, Olajuwon, Shaquille O'Neal, David Robinson και Robert Parrish. 50 χρόνια NBA. 50 καλύτεροι παίχτες όλων των εποχών. Δίκαιη μοιρασιά. Τώρα που έμαθες κάποια περισσότερα πράγματα για το NBA, τους αρέσει περισσότερο το NBA ή το ελληνικό πρωτάθλημα? Ούτε σύγκριση γίνεται. 4 γκολάκια έριξε ο στον Πανελλαδικό την περασμένη Κυριακή. NBA ή ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, τι σας αρέσει περισσότερο? Το υπερθέαμα προσφέρουν οι άσοι της Αμερικής ή οι ελληνικοί συλλόγοι? Ας δούμε τι μας απαντήσατε. Τι σας αρέσει καλύτερα, το NBA ή το ελληνικό πρωτάθλημα? Το NBA. Γιατί υπάρχει περισσότερο θέαμα, περισσότερα λεφτά. Το ελληνικό. Να τιμήσουμε την Ελλάδα. Το ελληνικό. Το καταλαβαίνουμε καλύτερα και το βλέπουμε και καλύτερα. Το ελληνικό. Γιατί είναι εντάξει. Εδώ Ελλάδα, γήπεδα αυτά. Το NBA κυρίως. Είναι πιο συναρπαστικό, έχει πιο καλό. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ελληνικό μπάσκετ. Το NBA. Γιατί είναι καλή η μπάσκετποδίστρια. Ελληνικό πρωτάθλημα. Το NBA. Γιατί έχει πιο πολύ αγωνία, θέαμα, ξέρω. NBA. Το ελληνικό. Γιατί είναι ελληνικό, αλλά όλοι ξένοι παίζουν. Το ελληνικό. Πιο θεαματικό. Έτσι, συνθήματα, κέρματα, απ' όλα. Το NBA. Γιατί έχει υψηλούς παίκτες και παίζουν πιο ωραία. Το NBA, τι να κάνουμε. Γιατί προσφέρει θέαμα. Θέαμα. Το NBA, όχι. Φυσικά. Είναι φλόρικο. Είναι φλόρικο άθλημα το μπάσκετ. Μπορεί φέτος να μην υπάρχει σκοτεινή πλευρά, αλλά η κρυφή κάμερα του NBA Action μπήκε στα αποδυτήρια της Dream Team. Όχι, παίζουμε. Now we take you into overtime for a behind the scenes look at the 1996 Dream Team. I'm the Olympic team. You get 12 all-stars together, and it's uncommon to have 12 guys who are really good people, who really look out for one another, and really have fun. That's Mr. Grant Hill. We ain't leaving the hotel without him today. The wit and wisdom of Charles Barkley. You have to stay alert with him because you may miss something. Charles Barkley is the clown. And I think he and Gary Payton. Hey! Oh! Karl Malone is really outspoken and really funny. Before it's all over with, all these guys will be wearing these. All the guys, they all have a sense of humor that's cool and makes things relaxed and makes everyone feel comfortable. Y'all know nobody like me. Off the court, silly. Ah, ball! It's a Tatum!
extroverted. You're a sick puppy, man. Never shuts up. But on the court, dominant. Dunking. Everything. Y'all know nobody like me. I mean, never shuts up. I mean, from 7 o'clock when we wake up, all the way through the end of the night, he's always talking. I got kicked off the team or something? Right, I don't see my locker. Oh, okay. I think sometimes you don't realize it's the kind of spectacle that we are until we get out there and see the response of the crowds. The crowds have been unbelievable. Hey, Grant. Hey, Grant. From an international standpoint, basketball has grown so much around the world. You know, you understand and recognize how popular the NBA is. Es el mejor canal de Chile. Es el mejor canal de Chile. Quiero Chile. Show Jackie, gracias. Oh, my fans are bad. You know, it was a big event for us to be in the Olympics, but we still treated it like a family affair kind of thing. It's just like nobody was on Utah, nobody was on Orlando. It's like everybody was one. Regardless of who wins, regardless of how many points you score, the fact that we're all able to compete together, it's just a great experience. I am so lucky. You know, from top to bottom, player for player, this team is, I think, the most talented team that's ever been put together. No question. One, two, three, go! Για το ίντερνετ δεν τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Έτσι είναι. Εμείς ρωτάμε, εσείς απαντάτε. Ζητήσαμε από τον Ρόνι Σεϊκέλη να μας πει ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο ρόλος του στην καινούργια του ομάδα, τους Orlando Magic. People have to realize that they cannot expect things that Shaq did from me. I just do whatever it takes to help them win. Ποια ήταν τα ρεκόρ της εβδομάδας που πέρασε? Ο Pat Riley, ο coach των Miami Heat, στον αγώνα εναντίον των Indiana Pacers συμπλήρωσε 800 νίκες, πιο γρήγορα από κάθε άλλον προπονήτη. Ενώ ο Chris Mullin, ο 33χρονος άσος των Golden State Warriors, πέτυχε 24 πόντους στον αγώνα του με τους Vancouver Grizzlies και έφτασε τους 15.000 συνολικά στην καριέρα του. Επειδή σίγουρα ανησυχήσατε τόση ώρα χωρίς διαφημίσεις, πάμε για ένα σύντομο break και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί με τα τελευταία νέα. Θα πούμε και τις ειδήσεις. Όχι ειδήσεις, ειδήσεις. Ειδήσεις του NBA. Α, ωραία. Γιατί θέλω να ακούσω τι καιρό θα κάνει αύριο.